Όταν το 1914 έγινε το μεγάλο γιάγμα στην περιοχή της Μικράς Ασίας, από την πλατεία των Κωνσταντινάτων άρπαξαν οι τσέτες τον Βασίλη τον Σεβαστούδη, ο οποίος τότε ήταν περίπου 15 χρονών. Από τότε δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε όταν ήρθαν στην Ελλάδα, οπότε οι αδερφές τους, οι τρεις αδερφές του, τον είχαν για πεθαμένο και του φτιάχναν και τα μνημόσυνα. Γύρω στο 1930 εμφανίστηκε στο Κωνσταντινάτο, στην πλατεία του χωριού, ένας άγνωστος με μεγάλα μουσια, μεγάλα μαλλιά, ατιμέλητος, με σχισμένα ρούχα, κάθισε στο καφενείο και δεν μιλούσε σε κανέναν. Όλοι παραξενεύτηκαν, αλλά ένας φίλος του, ο Στρατής ο Σακαλούδης, λέει στους άλλους: αυτός να ξέρετε είναι ο Βασίλης ο Σεβαστούδης. Οι άλλοι γέλασαν και του είπαν: τι λες τώρα, του Βασίλη τώρα τα κόκκαλα έχουν λιώσει. Όμως λέει: πλησίασε αυτός και του είπε το ανέκδοτο που όταν ήταν 15 χρονών το λέγανε και γελούσανε. Του το είπε στο αυτί και τότε ο Βασίλης έριξε ένα χαμόγελο τεράστιο και του λέει: είσαι ο Βασίλης? Ναι, λέει, είμαι ο Βασίλης. Τότε όλοι κλάψανε, αγκαλιαστήκανε και τον πήγανε στις αδερφές του και εμφανίστηκε ο Βασίλης πραγματικά από τον θάνατο στη ζωή.